Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Θα αρχίσουμε μετά της πανδημίας, καθώς έντονη είναι η ανησυχία των ειδικών μετά την όλο ένα και αυξανόμενη εξάπλωση των νέων λοιμόξεων. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι έχουμε αύξηση στις εισαγωγές αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ντούτης από κυβερνητικής πλευράς, στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να είναι η κυβέρνηση αποφασισμένη να επανέλθει με μέτρα όπως είναι αυτό της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Η ενημέρωση παραμένει σε εβδομαδιαία βάση. Η ατομική ευθύνη πάντως έχει υψηλή σύσταση και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες δημιουργούν συγχρονισμό και άρα υποχρέωση, αυξημένη σύσταση για την χρήση της μάσκας. Η εικόνα είναι αυτή που λέει το ρεπορτάζ. Θα έλεγα ότι τις δύο τελευταίες εβδομάδες με τρεις έχουμε αυξητικά νούμερα συνέχεια, αυξάνονται και οι νοσηλίες και φυσικά υπάρχει μια ανησυχία, θα έλεγα εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, ως προς τη διαχείριση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, και το Υπουργείο αλλά και η Υγειονομική Περιφέρεια καθησυχάζει τους πάντες. Οι μόνοι που ανησυχούν είμαστε εμείς που είμαστε στις βάρδες και στα νοσηλευτικά ιδρύματα, διότι βλέπουμε ότι καταρχήν δεν θέλουμε να περάσουμε αυτά που περάσαμε. Από εκεί να ξεκινήσουμε, είναι το νούμερο ένα, γιατί ήταν μαρτυρικοί οι μήνες που φύγανε. Αλλά αφετέρου βλέπουμε ότι τα κρεβάτια στις νοσηλίες αυξάνονται και μας δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία το γεγονός αυτό. Άρα άρχισε πάλι να πιέζεται το σύστημα. Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το προσωπικό, έτσι ώστε σε ένα ενδεχόμενο μεγαλύτερο κύμα που λένε πολλοί επιστήμονες ότι θα έχουμε από το Σεπτέμβριο και μετά να είμαστε προετοιμασμένοι, αφήσαμε πάλι το χρόνο να φύγει έτσι? Νομίζω ότι τίποτα δεν είναι ίδιο με την προηγούμενη κατάσταση, γιατί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης παραλλαγής είναι πιο ήπια. Αυτό ίσως μας καθησυχάζει. Δεν πηγαίνουν δηλαδή αυτομάτως οι συμπολίτες μας στις ΜΕΘ. Μένουν στα κρεβάτια τα απλά COVID. Γι' αυτό μάλλον το Υπουργείο λέει ότι θα αυξήσει τον αριθμό σε 500. Έτσι πιθανολογώ εγώ τώρα που το άκουσα το ρεπορτάζ. Αλλά πάλι οι υποδομές και το προσωπικό έχει μείνει το ίδιο και παράλλαχτο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Περιμένοντας μια μεγάλη προκήρυξη που είναι να βγει και συνεχώς δεν βγαίνει, για να κάπως ενθαρρυνθούμε κι εμείς ότι κάτι αλλάζει προς το θετικό. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια. Τα νούμερα είναι τα ίδια. Αυτοί που δουλεύουν είναι οι ίδιοι. Οι υπάλληλοι που είναι κουρασμένοι εδώ και δύο χρόνια με τον κορονοϊό. Και εξουθενωμένοι. Πόσους νοσηλευτές χρειαζόμαστε και πόσους έχουμε, γιατί με τους γιατρούς τα έχουμε πει πολλές φορές. Κοιτάξτε, το άθροισμα των νοσηλευτών στην παρούσα φάση επαρκεί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο μόνο. Γιατί προέρχονται από επικουρικό προσωπικό, προέρχονται από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο μπήκε για ένα χρόνο την προηγούμενη κυβέρνηση και συνεχώς με παρατάσεις παραμένει μέχρι τώρα. Δηλαδή είναι με τρεις και τέσσερις βαθμίδες προσωπικό, το οποίο προσπαθεί να αποκτήσει μια ομοιογένεια και να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις, αλλά πάντα κάτι υπολείπεται. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή εμείς ζητάμε μόνιμο προσωπικό, όχι για κανέναν άλλο λόγο ή επειδή το έχουμε ιδεοληψία. Το θέλουμε το μόνιμο προσωπικό για να είναι σταθερό στο νοσοκομείο του, στη βάρδιά του, να γνωρίζει κάθε φορά τι πρέπει να αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα έρχεται ο ένας επικουρικός, φεύγει ο άλλος επικουρικός. Κάπως έτσι πάει. Με τους συναδέλφους σας που έχουμε σε αναστολή, επειδή δεν είναι εμβολιασμένοι, τι γίνεται? Η εικόνα, δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δικαιωθεί. Έχουν επιλέξει να κρατήσουν μια σκληρή στάση. Απ' την άλλη πλευρά, το Υπουργείο κρατάει, θα έλεγα εγώ, πιο σκληρή στάση. Θα μπορούσε κάποια πράγματα να τα έχει δει λίγο διαφορετικά. Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, φαντάζομαι θα κρυφθούν σε άλλο πεδίο. Αλλά ο αριθμός αυτός μας λείπει, συνεχίζει να μας λείπει. Σας λείπει. Και από εκεί μοναγούμε.
Μα βεβαίως και μας λείπει. Αυτοδύναμες κυβερνήσεις με εκλογές στον συνταγματικό χρόνο. Ήταν η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Γιάννης Οικονόμου για μία ακόμα φορά διέψευσε τις Κασάνδρες για πρόορες εκλογές, λέγοντας ότι πρόθεση και βούληση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν στον συνταγματικό τους χρόνο. Νομίζω ότι αναδεικνύεται για μία ακόμα φορά πόσο σημαντικό είναι στους πολύ ταραγμένους καιρούς που έχουμε, που ζούμε, οι χώρες να έχουν σταθερές κυβερνήσεις μέσα από τις κρίσεις που βιώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αναδεικνύεται πόσο σωστή είναι η πάγια άποψη που έχει η Νέα Δημοκρατία, πόσο σωστή είναι η αντίληψη του Πρωθυπουργού ότι σε αυτούς τους καιρούς ιδιαίτερα χρειάζονται σταθερές, αυτοδύναμες κυβερνήσεις που να μπορούν να παρέχουν στις κοινωνίες αποτελεσματική και βιώσιμη διακυβέρνηση. Όπως επίσης, πόσο σωστή και εύστοχη είναι η επιλογή του Πρωθυπουργού να μην κάνει μικροπολιτικά παιχνίδια με τον εκλογικό χρόνο, αλλά να παραμείνει σε αυτό που είναι το θεσμικά και ουσιαστικό σωστό, σε αυτό που είναι και η πάγια δέσμευσή του, η κυβέρνηση να εξαντλήσει συνταγματικά την προβλεπόμενη θητεία της. Θα μείνουμε στα θέματα της ενέργειας, κυρίως αυτό που απασχολεί τους πολίτες, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Και αυτό θα το συζητήσουμε με τον τομεάρχη ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Χάρη Δούκα, τον οποίο έχουμε στην σύνδεσή μας. Καθηγητής πανεπιστημιακός, έχετε και αυτή την διπλή ιδιότητα. Θέλω λοιπόν και πολιτικά αλλά και επιστημονικά να κάνουμε μια προσέγγιση, κύριε Δούκα. Θέλω να ξεκινήσω από μια τελευταία δημόσια αναφορά σας περί των δικτύων και της αδυναμίας που έχουν αυτά να ικανοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές, την κατεύθυνση που έχει η χώρα προς τις ανανεώσιμες πηγές. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Βεβαίως, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στα δίκτυα, το γνωρίζουν περισσότεροι πολίτες, διότι δεν μπορούν στην πραγματικότητα να έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρικό χώρο. Αν θέλει δηλαδή κάποιος σήμερα να φτιάξει ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο, να συμμετάσχει σε μια ενεργή κοινότητα για την παραγωγή καθαρής ενέργειας, ακόμα και να βάλει ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη του, είναι τρομακτικά μεγάλη καθυστέρηση. Ή ακόμα και δεν υπάρχει καθόλου δυνατότητα. Ναι. Τα δίκτυα είναι κορεσμένα, οι υποσταθμοί είναι κορεσμένοι, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να αφορά στην πραγματικότητα σε λίγες μεγάλες εταιρείες και όλος ο υπόλοιπος κόσμος να θεωρείται αποκλεισμένος, ενώ θα έπρεπε στο πλαίσιο της ενεργειακής δημοκρατίας να είναι ομότιμη η πρόσβαση στον ηλεκτρικό χώρο. Ναι, και ξέρετε, εσείς αναφέρεστε στο κάποιος που θέλει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι εκκρεμούν πολλές αιτήσεις οι οποίες δεν ικανοποιούνται για ακριβώς αυτόν τον λόγο που νωρίτερα περιγράψατε. Υπάρχουν απίστευτες ουρές, είναι η αλήθεια. Αυτό ο κόσμος περιμένει πολλούς μήνες. Επίσης, και ένας νέος νόμος ο οποίος αλλάζει την ιστορία για τις ανανεώσιμες πηγές και μπορεί να έχει πάρει και όρους και παρόλα αυτά να μην τελικά συνεχίσει να ηλεκτροδοτηθεί. Και βεβαίως υπάρχει ένα κόστος που δεν είναι αμεληταίο για τον απλό κόσμο για να μπορέσει να καταθέσει την αίτηση και να πάρει όρους σύνδεσης. Το οποίο παραμένει ένα ερώτημα αν τελικά θα πάρει τα λεφτά του πίσω ή θα τα έχει πετάξει στην πραγματικότητα σε μια προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό ενδεχομένως να υπονοεί ότι οι κυβερνώντες κλείνουν το μάτι σε μεγάλες εταιρείες για τις μεγάλες επενδύσεις και λιγότερο στους απλούς πολίτες, στους μικρούς επιχειρηματίες ή στις ενεργειακές κοινότητες. Ναι, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ενώ προχωράμε μεγάλα έργα, μεγάλες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν συμβαίνει το ίδιο στα μικρά και μεσαία έργα. Ενώ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο στην Ευρώπη πάνω από το 30% προσεγγίζει το 40% της νέας εγκατεστημένης ισχύως είναι μικρά και μεσαία έργα, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 10%. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Να έρθουμε λίγο στην ουσία του θέματος ό,τι αφορά την οικονομία σε σχέση με την ενέργεια. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία βεβαίως δεν έχει ικανοποιηθεί, είναι να μπει πλαφόν. Να μπει πλαφόν στην τελική τιμή. Ακριβώς. Στην τιμή του καταναλωτή. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση αποφασίζει και προσανατολίζεται στο να λειτουργήσει ένα πλαφόν στη χοντρική. Αυτό τι διαφορές έχει? Δεν θα φτάσει τελικά το όποιο πλαφόν στον τελικό καταναλωτή? Το πρώτο είναι ότι δεν είναι σίγουρο αν κανείς
βάλει ένα όριο στη χοντρεμπορική τιμή, τι από αυτό θα καταλήξει στην τελική τιμή. Αλλά για να πάρουν τα πράγματα με τη σειρά, εμείς είχαμε πει ξεκάθαρα πλαφόν στη λιανική να υπάρχει μια αύξηση μέγιστη 10% σε σχέση με πέρσι τέτοια εποχή πριν την ενεργειακή κρίση και αυτή να είναι κλειδωμένη για όλα τα τιμολόγια. Αυτό είναι το πλαφόν στη λιανική. Η κυβέρνηση στην αρχή είπε ότι δεν θα λειτουργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη είπαν ότι ξέχασε το αυτό. Εμφάνισε ένα Plan B που λέει ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές στη χοντρεμπορική αγορά, θα αποζημιώνουν οι χοντρέμπορες με βάση αυτή και διάφορα άλλα αρκετά σύνθετα και μπερδεμένα, που νομίζω και την αγορά έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Και το ερώτημα παραμένει τι τελικά από όλη αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης έχει φτάσει 2 Ιουλίου. Έτσι, χθες ξεκίνησε ο μηχανισμός και κανείς δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει και με ποιους κανόνες, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αγορά, ούτε οι καταναλωτές. Τα ζητούμενα πάντως, τα ερωτήματα μάλλον είναι 2. Πώς θα είναι τελικά η τιμή με όλη αυτή την ιστορία που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ από την κυβέρνηση, πόσο τελικά θα πληρώνουν οι καταναλωτές και πόσο θα είναι το κόστος για αυτή την ιστορία. Πόσα δηλαδή λεφτά θα χρειαστεί να δώσει η πολιτεία για να αποζημιώνει τους χοντρέμπορες. Και εδώ είναι και η δεύτερη διαφορά του πλαφόνου στη λιανική που λέγαμε εμείς. Εμείς λέγαμε διατίμηση σταθερές τιμές στην έξοδο, στα τιμολόγια και θα πληρώσουν και οι ενεργειακές εταιρείες. Με το ίδιο ποσοστό, 50% όσο και η πολιτεία. Άρα η δικιά μας πρόταση είχε και τις εταιρείες μέσα στο κόστος της προσπάθειας αυτής. Να μοιραστεί το βάρος της κρίσης, δηλαδή. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Διότι δεν μπορεί σε αυτή την προσπάθεια την εθνική για τον μεδιασμό της ενεργειακής κρίσης να έχουν δοθεί κοντά στα 7 δις, μάλλον θα τα ξεπεράσουμε και σε αυτή την προσπάθεια ακόμα και σήμερα οι συντελεστές που είναι βασικοί, που είναι ενεργειακές εταιρείες, να μην έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Συμφωνείτε με αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι υπάρχει ασχοκέρδεια και ότι τελικά την ώρα που ο καταναλωτής πληρώνει οι πάροχοι ασχοκερδούν? Ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς λέει και αυτός πλαφόνος στην Ουδρική. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει μια τάφη σε αυτό το θέμα με την κυβέρνηση. Δηλαδή γιατί υπάρχει ένα τόσο μεγάλο άγχος να αποζημιώνονται οι χοντρέμπορες. Ενώ το πρόβλημα το βασικό είναι πώς θα την βγάλουν τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές. Δεύτερον, νομίζω ότι η εσχροκέρδη υπερκερδοσκοπία έχει σε κάποιο βαθμό αποτυπωθεί. Βγήκαν 900 εκατομμύρια από τη Δυτική Αρχή Ενέργειας για τους ηλεκτροπαραγωγούς, βγήκαν άλλα 300 για την ΔΕΠΑ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πετρελαιοειδή. Αφορούν το πρόβλημα. Πάντως, επιστροφή στον καταναλωτή δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ μέχρι στιγμής. Αυτό πάω να πω. Και ενώ ακούσαμε ότι από αυτά θα φορολογηθεί το 90%, ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Το λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, το λέτε και εσείς οι πολιτικοί και οι επιστήμονες. Και πραγματικά θα είναι τόσο δύσκολο και το προαναγγέλουμε από τις αρχές Ιουλίου? Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθεί ακόμα και ηλεκτρικό με το δελτίο? Κοιτάξτε να δείτε τα σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα μπροστά μου, αυτά που κοιτάζω και εγώ, δείχνουν πολύ αυξημένες τιμές, περισσότερα από τώρα, το χειμώνα που έρχεται. Και οι λόγοι είναι πολλοί, είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε τρομακτικό πρόβλημα όσον αφορά το να γεμίσουμε τις αποθήκες μας. Μειώνει συνέχεια η Ρωσία και ο Πούτιν τις ροές. Και αυτό σημαίνει ότι όταν θα χρειαστούμε πάρα πολύ φυσικό αέριο, δεν θα έχουμε τις αποθήκες. Θα πρέπει να παίρνουμε από την Αμερική, που και εκεί υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα με το αμερικανικό συνοδευτικό για να έρθει στην Ευρώπη με πολύ αυξημένο κόστος. Το δεύτερο είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με τα εμπάργκο στο πετρέλαιο και με τις κυρώσεις μέχρι τώρα, αν κάνω μια αξιολόγηση από την αρχή του Ιανουαρίου, τον πόλεμο και μέχρι και τώρα, έχει δώσει τρομακτικά έσοδα στη ρωσική οικονομία και τρομακτικά προβλήματα στην Ευρώπη. Δεν έχει προχωρήσει όπως θα περιμέναμε και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Όμως, αν συνεχίσουμε, γιατί ακούμε και για νέες κυρώσεις στο πετρέλαιο, νομίζω ότι θα έχουμε μια νέα εκτόξευση και στα πετρελαιοειδή, που σημαίνει τρομακτική αύξηση και στην Αγγλία. Να πω και δύο σημεία, για να μην φανεί ότι κινδυνολογοθήκε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και είπε ότι εμείς θα σταματάμε τις επενδύσεις. Για να έχουμε δυνατότητα να δημοσιονομική το χειμώνα
Και αυτό πραγματικά είναι τρομακτικό, αν σκεφτεί κανείς ότι στη Γερμανία είναι ήδη σε επίπεδο κινδύνου 2, που σημαίνει λίγο πριν το δελτίο. Και να πούμε και μια μελέτη της JP Morgan που ανακοινώθηκε από τον Bloomberg, που λέει ότι αν ισχύσουν οι νέες κυρώσεις στο εμπάργκο στο πετρέλαιο όπως έχουν ανακοινωθεί, τότε μπορεί να προσεγγίσει στο καλό σενάριο το βαρέλι τα $190. Κοιτάξτε να δείτε, τα θέματα αυτά της ενέργειας είναι πολύ πλοκά. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει τις ζωές σε μια σχέση εξάρτησης μισού περίπου αιώνα. Η Ευρώπη έκανε λάθος, βεβαίως και εμείς έκαναμε λάθος μέσα από την τρομακτική μας εξάρτηση. Και ακόμα και σήμερα, το είπαμε και ξεκινώντας τη συζήτηση με τα δίκτυα, δεν έχουμε κάνει τίποτα στην πραγματικότητα για να απεξαρτηθούμε στην ουσία από το ρωσικό φυσικό αέριο και συνολικά από το φυσικό αέριο. Ακούμε μόνο για νέες επενδύσεις αερίου. Τα δίκτυα είναι σε πολύ κακή κατάσταση σε σχέση με τι θα έπρεπε να συμβαίνει. Στην εξοικονόμηση τη ενέργεια τα θέματα είναι πάρα πολύ αργά, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε αυτό το κύκλο χωρίς τέλος των επιδοτήσεων που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε ένα τρομακτικό δημοσιονομικό χάος που δεν ανακουφίζει τους πολίτες. Είπατε για λάθη και θέλω να σταθώ σε ένα από αυτά, ελπίζω να συμφωνήσετε ότι είναι λάθος, η βιαστική απολιγνητοποίηση. Στη χώρα μας κάνουμε μόνο απολιγνητοποίηση, ενώ θα έπρεπε να κάνουμε απαθρακοποίηση. Συνεχίζουμε να καίμε φυσικό αέριο που παραμένει ορυκτό και ρυπαίνει. Και την ίδια ώρα βλέπουμε τους Γερμανούς να έχουν μια μεταστροφή για να στηριχτούν στον άνθρακα. Βεβαίως έχετε δίκιο. Εμείς είχαμε μιλήσει για, όχι για βίαιη, αλλά για ομαλή και δίκαιη απολιγνητοποίηση. Μάλιστα, είχαμε πριν περίπου 4 χρόνια παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που έλεγε το κλείσιμο να φτάσει κοντά στο 30 και να είναι ομαλή η μετάβαση για να διασφαλίσουμε τι, αυτό που είπατε, ότι κλείνουμε λιγνίτη και δεν βάζουμε φυσικό αέριο, αλλά βάζουμε ανανεώσιμες και εξοικονόμηση. Αυτό σημαίνει ότι προχωράμε επενδύσεις στα δίκτυα και στην αποθήκευση. Και βεβαίως στις κοινωνίες στην περιοχή σας και αλλού, όπου πρέπει να δημιουργήσουμε νέα προστιθέμενη αξία, να επανεκπαιδεύσουμε κόσμο, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και τα λοιπά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και αυτός είναι ο λόγος που τρέχουμε και δεν φτάνουμε σήμερα. Συζητάμε να ξανανοίξουμε λιγνητορυχεία σφραγισμένα, όμως τον κόσμο τον έχουμε διώξει. Ψάχνουμε να τον ξαναβρούμε. Άρα είναι σαφές ότι απέτυχε η απολιγνητοποίηση όπως σχεδιάστηκε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Δυστυχώς είναι χρόνος δελτίου. Είναι χαρά να κουβεντιάζουμε μαζί. Αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά ήταν δικιά μου. Να είστε καλά. Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα απόνερα της επίσκεψης του Νίκου Παπαθανάση, του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και ο λόγος στο επίκεντρο της κουβέντας μας, η απολιγνητοποίηση. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση μετά και την έγκριση του προγράμματος έργων για την Δυτική Μακεδονία προκειμένου να σταθεί όρθια στην μετά λιγνίτη εποχή. Με αφορμή ένα δημόσιο άρθρο, μια τοποθέτηση, θα κουβεντιάσουμε με τον αρθρογράφο, τον συντάκτη αυτού, τον Περιφερειακό Σύμβουλο τον Γιάννη τον Στρατάκη της Δυτικής Μακεδονίας, προερχόμενο από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Αυτό το λέμε εν ώψη εκλογών, βεβαίως νωρίς είναι για τις αυτοδιοικητικές, αλλά σε κάθε περίπτωση καλό είναι να το υπογραμμίζουμε. Καλησπέρα, κύριε Στρατάκη. Καλησπέρα σας. Καλό είναι για να καλλιεργούμε και την περιφερειακή συνείδηση. Ακριβώς. Και εμάς μας αρέσει ιδιαίτερα, και αυτό το λέω από καρδιάς, η περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που μου έκανε εντύπωση, η δημόσια σας τοποθέτηση για μία ακόμη φορά, λέγοντας ψίχουλα τα όσα σχεδιάζονται και σε κάποιον βαθμό υλοποιούνται για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι όντως ψίχουλα αυτά που έχουμε αποφασίσει για την περιοχή και δεν είναι το αντίδοτο, αν θέλετε, σε σχέση με αυτό που χάνουμε από την απολιγνητοποίηση? Καταρχάς να διευκρινίσω ότι η τοποθέτησή μου αυτή έγινε στο συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Παπαθανάση, εκ μέρους της παράταξης. Να πω επίσης ότι είναι η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση δια των εκπροσώπων της, των επικεφαλής, όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, συναντάται με
πολιτικό παράγοντα. Συνήθως, συνήθως δηλαδή η κυβέρνηση κουβεντιάζει με τις αρχές, με την περιφερειακή ή τις δημοτικές αρχές και όχι με τις παρατάξεις. Αυτό μας λέτε. Ναι, βεβαίως. Δεν προσκληθήκαμε πουθενά. Και όταν κάναμε διάλογο μόνοι μας και για το ΣΔΑΜ, αλλά και όλα όσα έχουν σχέση με την απολιγνητοποίηση, αυτά ποτέ δεν έφτασαν στη διαβούλευση, εκεί που έπρεπε να καταλήξουν. Είτε ήμασταν εκπρόθεσμοι, είτε πήγαιναν άλλα αντάλλων. Με ποιο ευθύνη. Δηλαδή αυτό τώρα επειδή είναι βολές, λέμε εμείς στην πολιτική κουβέντα, είναι περί, με ποιανού ευθύνη, με της περιφερειακής αρχής, της κυβέρνησης. Φυσικά, καταρχάς, της περιφερειακής αρχής. Και όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και εμείς είμαστε στα οδοφάραγματα και όχι μέσα στην αίθουσα, είναι σαφώς τέλος πάντων κατάλογο των συμμετεχόντων την έχει τυπικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά όταν ο Περιφερειάρχης θέλει, όποιον θέλει, όποιους θέλει και προτείνει, είναι λογικό και σαφές ότι προσκαλούνται κιόλας. Εμείς δεν ήμασταν πουθενά. Τώρα να πάμε στην κουβέντα, στην ουσία της κουβέντας μας. Ναι, γιατί είναι λίγα. Είναι ψίχουλα. Λίγα, γιατί είναι ψίχουλα. Γιατί είναι ψίχουλα. Εδώ επέρεται η κυβέρνηση, κύριε Στατάκη, και δεν θα σας διακόψω άλλο. Επέρεται η κυβέρνηση ότι κατάφερε 1,23, 1 δισεκατομμύριο, 230 εκατομμύρια για την περιοχή. Είναι λίγα αυτά τα χρήματα. Λίγα αν σκεφτούμε, αν περιορίσουμε, μάλλον δεν λάβουμε υπόψη μας την απολιγνητοποίηση, δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Όμως η απολιγνητοποίηση για να προχωρήσει και να περάσει αλόβητη αυτή τη δοκιμασία η περιφέρεια χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν απολιγνητοποίηση δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει εξωστρέφεια. Εξωστρέφεια και μάλιστα επειδή θέλουμε να εγκατασταθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα δώσουν θέσεις εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν είστε συνδεδεμένος με λιμάνια, αεροδρόμια και μεγάλα αστικά κέντρα και βεβαίως με την Ευρώπη. Βάλτε και εμείς το σιδηρόδρομο. Αυτή τη στιγμή, αφήστε λίγο να το ολοκληρώσω και να πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έξοδο προς την κεντρική Ευρώπη. Ο κάθετος ο δικός άξονας δεν υπάρχει καν. Έτσι και εννοώ, δεν εννοώ μόνο το κομμάτι Κοζάνη-Φλόρινα, ούτε το λέω τοπικιστικά. Είναι, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η σύνδεση της, και από Λάρισα, Κοζάνη και Νίκη είναι εκ των ουκάνευ. Είναι απαραίτητο να έχεις ξυγχρονισμένο σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος μας είναι κολοβός, δεν έχει αναπτυχθεί. Συζητάμε ακόμα τη σύνδεση με την Αθήνα διαμέσου Καλαμπάκας που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διασύνδεση του δικτύου στα σύνορα και βεβαίως δεν έχει και ηλεκτροκίνηση. Αυτό που πρέπει να, που ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν μπορεί να έχεις εξωστρέφεια. Μόνο με τον Ε65, ο οποίος ουσιαστικά γίνεται για να διευκολύνει, αν δείτε τα δελτία τύπου, δεν το λέμε εμείς, τα δελτία τύπου, αν δείτε τα κεντρικά που βγαίνουν για τον Ε65, αναφέρονται την εξωστρέφεια και την πρόσβαση που θα δώσουν στη Θεσσαλία προς τα λιμάνια της Ιγουμενίτσας. Εμείς λοιπόν, αυτή τη στιγμή η μόνη επαφή που έχουμε είναι η Ιγουμενίτσα και η Θεσσαλονίκη, μέσω Θεσσαλονίκης. Ποιος επενδυτής λοιπόν, γιατί να επιλέξει και μάλιστα τη στιγμή που έχουν βγει τα ποσοστά σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό νόμο που είναι ακριβώς ίδια για την κεντρική Μακεδονία, γιατί να επιλέξει, πείτε μου εσείς είστε επιχειρηματίας, γιατί να επιλέξει την Δυτική Μακεδονία και να μην πάει στη Θεσσαλονίκη που έχει και σιδηρόδρομο και βγαίνει στην Ευρώπη με το σιδηρόδρομο και το λιμάνι δίπλα και καλύτερες συνθήκες κλιματικές. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε, αν διευρύνουμε αυτές τις αν τις καταγράψουμε αυτές τις ανάγκες μαζί βεβαίως σε αυτό δεν αφαιρούμε και δεν βγάζουμε το κομμάτι της απολιγνητοποίησης που έχει σχέση με τα εδάφη. Όταν οι αποκαταστάσεις των εδαφών θέλουν 1,5 δισεκατομμύριο, τάξη μεγέθους, έτσι. Και το μόνο που δεσμεύεται αυτή τη στιγμή ποσό είναι το 300 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα, δηλαδή, ουσιαστικά αφαιρείται αυτή η υποχρέωση από τη ΔΕΗ που, η οποία έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τα εδάφη. Αυτό το 300, παραδείγματος χάρη, που είναι λίγο και αυτό
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης παίρνουμε μόνο 300 εκατομμύρια γι' αυτό και 280 εκατομμύρια για τον Ε65 για το κομμάτι που μας αναλογεί. Αυτά είναι όλα και όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Αν λοιπόν δεν παίρνουμε αυτά ή τέλος πάντων δεν έχουμε πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης, μας λένε ότι είναι αρκετά το 1,12, το οποίο βεβαίως, να πούμε και αυτό, δεν είναι κλειδωμένο. Δεν λέει πουθενά ότι δεν είναι ανταγωνιστικό για τις άλλες περιφέρειες που επίσης έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Εννοείται, και αναφέρομαι βεβαίως εννοείται Μεγαλόπολη και νησιά. Για τα νησιά και την Κρήτη. Σωστά. Εντάξει, άρα δεν λέει πουθενά, δεν υπάρχει δέσμευση. Αυτό είναι προφορικά λέγεται ότι αυτό είναι για τη Δυτική Μακεδονία. Άρα όταν θα αρχίσει το πρόγραμμα, έτσι, αν δεν έχουμε απορροφητικότητες και δυστυχώς το στίγμα που έχουμε δώσει και τις αποδόσεις που έχουμε μέχρι τώρα είναι απογοητευτικές. Αν δείτε το ΕΣΠΑ, παραδείγματος χάρη το τρέχον, ποιος είναι αυτός που θα εγγυηθεί ότι θα απορροφήσουμε τα χρήματα αυτά, έστω τα λίγα. Τέλος πάντων όμως, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για δομικές αλλαγές στο αναπτυξιακό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας. Τα 7,5 δις που είπε ο Πρωθυπουργός ερχόμενος έγιναν 1,12. Εγώ σας λέω ότι με μοχλεύσεις και λοιπά θα γίνουν και ίσως να αυξηθούν. Γιατί μοχλεύσεις τι εννοούμε? Από τις επενδύσεις, δηλαδή οι επενδυτές που θα πάρει το 60% θα βάλει τα υπόλοιπα χρήματα, άρα προστίθεται και αυτό. Όμως και ως βάση εκκίνησης το 1,16 ή 1,12 που είπατε εσείς, δεν θα το χαλάσουμε εκεί, είναι πολύ χαμηλό. Απλά πράγματα. Να κάνω ένα αυθαίρετο συμπέρασμα και να ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό. Άρα με το ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, και σωστά το λέτε και είναι και δική μου άποψη, το φωνάζω καιρό τώρα, όταν μας λείπουν τα λιμάνια, τα σύγχρονα αεροδρόμια, ο σιδηρόδρομος, δεν είμαστε ανταγωνιστικοί για τη μεταφορά προϊόντων. Άρα δεν είμαστε ελκυστικοί για επενδύσεις. Μήπως τελικά η μόνη επένδυση που είμαστε ελκυστικοί λόγω των δικτύων είναι τα φωτοβολταϊκά, κύριε Στρατάκη? Τα φωτοβολταϊκά, τι να σας πω, καταρχάς γίνονται με τον αυτό τον άναρχο τρόπο. Δεν υπάρχουν εδαφικά σχέδια, δεν υπάρχει χωροταξική ακόμα μελέτη. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει στη χρήση γης. Δεν έχουμε καταλήξει στη χρήση γης. Αλλά όλος ο κλήθος των φωτοβολταϊκών. Εσείς ξέρετε κανέναν ιδιώτη επενδυτή φωτοβολταϊκών εδώ πέρα, και αν ακόμα υπήρχε μεγάλος, έτσι, εγώ ξέρω για Δανούς, ξέρω για Γερμανούς, έτσι, για τη ΔΕΗ την ίδια, τι θα, εμείς θα συλλέγουν τον ήλιο το δικό μας, θα τον κάνουν ηλεκτρικό ρεύμα και θα φεύγει. Ποιο είναι το όφελος της τοπικής κοινωνίας, ποιες θέσεις εργασίας δίνει αυτή η επένδυση στη Δυτική Μακεδονία? Η Δυτική Μακεδονία σφιχτιά πλέον δεν μπορεί να λέμε και να λέμε αισιοδοξίες και να λέμε αυτό που λέτε κι εσείς. Είχαμε χθες Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει μια υπεραισιοδοξία από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και το λέω κυβερνητικής γιατί πρόκειται για αυτοδιοίκηση και θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη. Έπρεπε πρώτα να βλέπει τα αυτοδιοικητικά πράγματα και τα συμφέροντα του τόπου. Όμως όταν ακούω τον κύριο Παπαθανάση και τα άλλα κυβερνητικά στελέχη και την ίδια φρασιολογία, τον ίδιο τόνο μας δίνει και ο Περιφερειάρχης με τα στελέχη του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν αλλάζει τίποτε. Είναι ουσιαστικά οι μάντες φορείς της κεντρικής εξουσίας για να περάσουν την αντιπολιτικοποίηση. Μας λένε αποκτήσαμε είμαστε οι πρώτοι που έχουμε σχέδιο, που έχουμε τεχνικό πρόγραμμα. Μα ξέρετε κανέναν άλλο, καμιά ευρωπαϊκή χώρα να πάει σε απολιγνητοποίηση το 23, το 25 ή το 28, γιατί και αυτό το έχουμε μπερδεύσει. Ξέρετε καμία χώρα? Λένε ότι θα έρθουν να μας θεωρούν ως πρότυπο. Το ακούσαμε και αυτό, ως πρότυπο, και θα έρθουν κι άλλοι να δουν πώς το κάνουμε. Εντάξει, και εγώ και κάποιος που σκέφτεται να πάει έτσι όταν τελειώσει η ζωή του στο αποτρεφορωτήριο, πάει και περνάει μια βόλτα από εκεί, να δει πώς γίνεται αυτό, για να έχει μια άποψη. Δηλαδή είναι δυνατόν να καφιόμαστε για αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να νιώθουμε αισιοδοξία για το πώς εμάς μας θάβουνε με τον καλύτερο τρόπο, με το βαμβάκι? Πέρασαν 3 χρόνια, κύριε Μαυρίδη. 3 χρόνια. Θυμάστε μήπως ποιες ήταν οι δεσμεύσεις όσον αφορά τις προθεσμίες? Θέλετε να σας τις θυμίσω? Το 22 θα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα.
Πάμε 23, τελειώνει το 23. Ποια αποτελέσματα έχουμε? Και ενδιάμεσα εντωμεταξύ τι αποτελέσματα είχαμε? Έγιναν δύο προγράμματα από τον ΑΕΔ, ατυχέστατα, γιατί δεν στοχεύουν στη Δυτική Μακεδονία, δεν στοχεύουν στον κόσμο που έχασε τις δουλειές του μέσα από τη ΔΕΗ, τις εταιρείες που σηκωθήκανε και φύγανε, απλά στους ανέργους για 7, 8 μήνες, 12, να λύσουν ένα βιοποριστικό πρόβλημα όσους μείναν εδώ πέρα, γιατί οι άλλοι όλοι φύγανε, δεν έμεινε τίποτε. Και ακούμε και το άλλο επίσης εξωφρενικό, μας καθησυχάζουν ότι τώρα με την ενεργειακή κρίση θα παραμείνουν οι μονάδες άλλο λίγο ακόμα, άρα θα έχουμε χρόνο για να απολιγνητοποιηθούμε πιο ομαλά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αφέλεια από αυτό. Γιατί η απολιγνητοποίηση έχει τελειώσει για μας. Τα αποτελέσματα είναι απτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα γίνουν δηλαδή, θα ξαναγίνουν προσλήψεις? Έφυγε ο κόσμος όλος. Θα πάνε εργολάβοι να δουλέψουν μέσα? Ποιους, για ποιους, για τρεις μονάδες? Δηλαδή, μη γελιόμαστε. Δεν μπορεί δηλαδή να χτίζουμε μια υπεραισιοδοξία η οποία στο κάτω-κάτω, αν το σκεφτεί κανείς, την επόμενη μέρα από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί πλέον θα κλείσει ο κύκλος των ανθρώπων που βρίσκονται στα αυτοδιοικητικά, τότε όταν θα τους ρωτάμε, όταν θα ρωτάμε τον κύριο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, θα είναι και περήφανος, γιατί έκανε αυτά που έκανε στην περίοδο που το αντιστοιχεί. Στο... Και για όλα τα άλλα, ας ρωτήσουμε... τώρα συμβαίνει, οι άλλοι, ας ρωτήσω... τώρα, ας οι ρωτήσω... θα περάσουν στους επόμενους, και ούτω καθεξής. Και δεν θα βρίσκουμε κανένα να λογοδοτήσει, πολιτικά εννοώ, για όλο αυτό το κατάντημα. Εμείς χτυπάμε το καμπανάκι. Είπα και το λέω επανειλημμένα, δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μιλάμε τη γλώσσα του ρεαλισμού και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Και μάλιστα είμαστε μια παράταξη με προτάσεις συγκεκριμένες για όλα τα θέματα και ακούμε, α, εσείς φέρετε την καταστροφή, α, πετάτε λάσπους στον ανεμιστήρα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έχουμε προτάσεις για όλα τα θέματα και απλά λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στην πραγματικότητα αυτή είναι δυστυχώς. Βάλτε μια τελεία, μήπως και ρωτήσω κάτι. Και θέλω να αλλάξω θέμα. Νομίζω ότι το αναπτύξαμε ικανοποιητικά, τουλάχιστον ακούστηκε η άποψή σας. Θέλω να, επειδή είστε και Φλωρινιώτης, για το πάρκο συμφιλίωσης να μου πείτε μια κουβέντα και να κλείσουμε με αυτό. Αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε. Δημιουργήθηκε για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Το βλέπουμε αυτό να ικανοποιείται αυτός ο σκοπός? Η έδρα του Πάρκου Συμφιλίωσης είναι στην Καστοριά, είναι στο Γράμμα. Ναι. Όμως αυτό που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή και ο λόγος που έγινε ήταν ακριβώς για να έχει αναφορά στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Ο εμφύλιος πόλεμος δεν εξελίχθηκε βέβαια μόνο εκεί στο Γράμμο, εξελίχθηκε στο Βίτσι, εξελίχθηκε στην Πρέσπα, εξελίχθηκε στην Κόνιτσα, στη Βόρεια Πίνδο. Άρα λοιπόν, πέραν αυτού, νομίζω ότι όπως ήταν σήμερα το ΠΕΣ, το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης, αδικεί και τον εαυτό του. Θα μπορούσε λοιπόν και αυτή είναι η πρόταση την οποία έχουμε κάνει και φαίνεται ότι δεν γίνεται στον αέρα. Υπάρχουν αυτιά που μας ακούνε και συμμερίζονται αυτές τις απόψεις. Λοιπόν, είναι να αξιοποιηθεί, καταρχάς να γίνει ένα κέντρο μελέτης της σύγχρονης ιστορίας της περιοχής μας, η οποία θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει μόνο το 40-49, δηλαδή και την κατοχή, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά γενικότερα τον αιώνα που μας πέρασε, τον 20ο αιώνα, καταρχάς. Και αυτό βεβαίως να ενσωματωθεί και να συλλειτουργήσει με το πανεπιστήμιο μας. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατά τον εάν βεβαίως γίνουν αυτά που πρέπει, τουριστικά και να βάλω τον όρο ιστορικό τουρισμό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν να αναδειχθούν οι περιοχές που έγιναν μάχες, που έγιναν στη λογική της συμφιλίωσης, της ιστορίας που ενώνει τους απόγονους και όχι στη λογική που διαιρεί. Έτσι, γιατί αυτό το κεφάλαιο πιστεύω, αφού έφυγαν σχεδόν και οι τελευταίοι των ανθρώπων που βίωσαν αυτά τα γεγονότα που ήταν πρωταγωνιστές, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε πιο καθαρά με απόσταση από τα γεγονότα αυτά και να δούμε ποιο είναι το μέλλον μέσα από του τόπου μας, μέσα και από αυτές τις δυνατότητες. Πέραν δηλαδή της εθνικής συμφιλίωσης, να δώσουμε και μια δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης. Θα μπορούσε
να συνδεθεί η Βόρεια Πύργος με το Γράμμο, να συνδεθεί με την Πρέσπα, με μονοπάτια, με οδικό δίκτυο, να γίνουν περιοχές όπου έγιναν τα μεγάλα γεγονότα, Μαλιμάδι, αλλού, στην Κόνιτσα, με προσομοίωση, όπου θα έρχονται μαθητές, μεγαλύτεροι, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την ιστορία, άνθρωποι ορειβάτες που θέλουν να συνδυάσουν την ορειβασία με αυτό. Και βεβαίως, ως επιστέγασμα όλων αυτών, να γίνει επιτέλους και ένα μνημείο, κοινό μνημείο εθνικής συμφιλίωσης, που να τιμά όλους αυτούς που χάθηκαν. Εμφύλιος ήταν ακριβώς το μεγαλύτερο δράμα της χώρας. Ας κρατήσουμε 45.000 που δεν τους χάσαμε ποτέ. Ας κρατήσουμε αυτό, ας κρατήσουμε αυτό, αυτό ας κρατήσουμε, το κοινό μνημείο συμφιλίωσης, γιατί φοβάμαι ότι κάνουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις διχασμού και όχι κοινό μνημείο συμφιλίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στρατάκη για την κουβέντα που είχαμε. Εμείς προσπαθήσαμε να ενεργοποιήσουμε, λέω και αυτό, και ήδη ο πρώτος αποδέκτης που ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, προχθές που είχε εκδήλωση, δεσμεύτηκε ότι η Βουλή, το Ίδρυμα της Βουλής, στο οποίο προεδρεύει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, θα ξεκινήσει με γοργά βήματα την αξιοποίησή του. Όμως μένει και ένα κομμάτι για την αυτοδιοίκηση. Εκεί πρέπει η περιφέρεια, κυρίως η δική μας, και έχει ενημερωθεί και ο Περιφερειάρχης, έχει ενημερωθεί και είναι ένθερμος υποστηρικτής ο Περιφερειάρχης Υπήρου, έτσι, και μένει να πάρθουν πρωτοβουλίες. Η πρωτοβουλία, αφού η έδρα του πάρκου είναι εδώ, πρέπει να ξεκινήσει από τη Δυτική Μακεδονία. Να εμπλακούν οι δύο περιφέρειες, η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, η Δήμη δηλαδή, και όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι, ορειβατικοί σύλλογοι κλπ. Όλοι να βοηθήσουμε για να πάρει σάρκα και ωστά αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πάμε τώρα στην πραγματική οικονομία, κυρίες και κύριοι. Καθώς είχαμε αυλαία των θερινών εκτόσεων, ήδη τρέχουν οι εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα. Οι έμποροι αναζητούν πελάτες και προσπαθούν να τονώσουν τον τζίρο και τα ταμεία των καταστημάτων τους, προκειμένου να μείνουν όρθιοι και να επιβιώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εκτόσεις θα διαρκέσουν μέχρι την 30 Αυγούστου και νωρίτερα θα έχουμε και Κυριακή ανοιχτά τα καταστήματα. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε, θα πάμε βόρεια, θα πάμε ακριτικά, θα πάμε στην Φλόρινα. Θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον Θωμά τον Ταλίδη. Κύριε Πρόεδρε, τι προσδοκά ο εμπορικός κόσμος από αυτές τις εκτόσεις, σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε στο εμπόριο της ακριτικής Φλόρινας? Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι θερινές εκτόσεις έχουν την προσδοκία από πλευράς εμπόρων για ανέβασμα των πωλήσεων και άρα μεγαλύτερο τζίρο στα καταστήματα. Αυτό ίσχυε μέχρι και πριν 2 χρόνια, ας πούμε, μέχρι πριν τον κορονοϊό, όπου παρόλη την οικονομική ύφεση που περνάει η χώρα μας, οι εκτόσεις πάντα έδειχναν μία αύξηση στον προηγούμενο τζίρο. Δυστυχώς όμως φέτος με τις ανόδους συστημές του πετρελαίου και του ρεύματος η κίνηση είναι υποτονική, αν όχι μηδενική, στην αγορά της πόλης. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι καθημερινά διαπιστώνουμε όλοι μας ότι ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται στην πόλη και δεν έχουν φύγει διακοπές, όμως με αυτό που θα σας πω προκύπτει από συζητήσεις που έχουμε κάνει και εμείς στον Εμπορικό Σύλλογο, στο Συμβούλιο, αλλά και με τους καταναλωτές και τα μέλη μας, όλος ο κόσμος αποταμιεύει χρήματα για να μπορέσει να ξεπεράσει τον χειμώνα που είναι πρώτων πυλών. Άρα τα προϊόντα σας ως εμπορικές επιχειρήσεις έχουν γίνει ήδη πολυτελείας και θα έλεγα ότι δεν είναι στις προτεραιότητες των καταναλωτών, γιατί έχουν πολλά περισσότερα. Έχουν τις ανελιστικές δαπάνες, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα που είναι πιο μπροστά. Και άρα αυτό δεν περισσεύει. Δεν περισσεύει για τα εμπορικά.
ακριβώς όπως το τοποθετήσατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσο και μεγάλο να είναι το ποσοστό των εκπτώσεων, όταν στο μυαλό του ο καταναλωτής έχει τον δύσκολο χειμώνα που ζούμε εμείς εδώ στη Φλόρεντα και τα φοβερά έξοδα που θα υπάρχουν σε πετρέλαιο και καύσιμα και ρεύμα, συγγνώμη, και να βάλουμε και τα υπόλοιπα οικογενειακά βάρη, το φαγητό πάνω απ' όλα. Πρώτα θα κοιτάξεις αυτά τα πράγματα σαν άνθρωπος και μετά θα κοιτάξεις τις υπόλοιπες καταναλώσεις. Άρα δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα υπόλοιπα προϊόντα περνούν σε δεύτερη μοίρα και όσοι μπορούν και έχουν κάποια λίγο μεγαλύτερη οικονομική άνεση, αυτοί θα είναι που θα βγουν στην αγορά και θα δείξουν την προτίμησή τους σε κάποια εμπορεύματα και καταστήματα. Με την αιμορραγία των βορείων γειτόνων συνεχίζεται αυτό? Αυτή είναι μια πληγή η οποία δεν έχει κλείσει. Είναι μια πληγή η οποία είναι ανοιχτή. Τώρα φαντάζομαι χρόνια. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τώρα είναι ακόμα και το μεγαλύτερη, κόστος. Ακριβώς, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα καύσιμα για τα αυτοκίνητα με τις μεγάλες τιμές, τις ακριβές τιμές εδώ στην Ελλάδα, οδηγούν όλους τους καταναλωτές στη διπλανή χώρα για φθηνότερο καύσιμο. Έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι το ίδιο γίνεται και στην άλλη πλευρά, οι οποίοι πηγαίνουν στη Βουλγαρία είτε ακόμα και στη Τουρκία. Η οικονομική αιμορραγία αυτή πρέπει να βρεθεί τρόπος να σταματήσει, διότι ας μην ξεχνάμε, μάλλον εμείς δεν το ξεχνάμε, πρέπει να το καταλάβει αυτό κάποτε η κυβέρνηση, ότι δεν χάνει μόνο το ποσοστό του ΦΠΑ το οποίο θα έπαιρνε, αλλά χάνεται όλο το ποσό του χρήματος, όλο το ποσό της τιμής της βενζίνης, του καυσίμου που θα μπει στο όχημα, διότι θα πληρωθεί σε ξένη χώρα. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι ποσά χάνονται καθημερινά από την ελληνική αγορά, όχι μόνο από την αγορά της Φλόριντας. Και είναι ακριβώς όπως το είπατε, καθημερινά. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μία στο τόσο, αλλά είναι καθημερινά. Το φαινόμενο είναι καθημερινό και γινόταν και κοντά, θα γίνεται. Και κοντά σε αυτό, πηγαίνοντας για καύσιμα, θα πάρει και το παντελόνι του και έτσι ο εμποράκος της Φλόρινας, και δεν το λέω υποτιμητικά, ο έμπορος της Φλόρινας θα κλείσει πολύ το καταστήμα. Πολύ καλά το είπατε, ο εμποράκος της Φλόρινας, διότι τα καταστήματά μας, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μικρά, απευθυνόμαστε σε λίγους καταναλωτές. Η πόλη της Φλόρινας έχει 15.000 κατοίκους. Δεν υπάρχουν τεράστια τραστ επιχειρήσεων όπως υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, ας πούμε, τεράστια καταστήματα είτε ελληνικών είτε ξένων συμφερόντων με τεράστιους χώρους. Εμείς εδώ όλες οι μικρές πόλεις είμαστε έτσι. Άρα δηλαδή εδώ πρέπει να τα φτάσουμε σε σημεία. Να μην λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια στους αρμόδιους που μας κυβερνούν και να έρχονται μόνο προεκλογικά για να μας χτυπάνε την πλάτη και να μας λένε το γραφικό πλέον ότι εμείς είμαστε η ρακοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αυτό να το ξεχάσουν. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούν όλοι όσοι μας κυβερνούν, μας κυβέρνησαν και θα μας κυβερνήσουν στο μέλλον και να καταλάβουν ότι ναι, εμείς κάποτε ήμασταν η ρακοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά αυτή τη στιγμή με τις ενέργειές τους μας οδηγούν σε μαζικά κλεισίματα και σε ανεργία. Αν δεν πιστεύουν τα λόγια τα δικά μου, ας πάρω τα επίσημα στοιχεία τα οποία μπορούν να τα βρούμε στα κατατόπους επιμελητήρια και από εκεί θα διαπιστώσουν του λόγου μας το αληθές. Και δεν είναι, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω εδώ, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και η Ελληνική Στατιστική Αρχή υποδηλώνει και καταγράφει μείωση πληθυσμού και αυτό δεν είναι μόνο λόγω της υπογεννητικότητας, που σαφώς είναι, αλλά είναι και της εσωτερικής μετανάστευσης, της εξωτερικής, που ερημώνει η περιφέρειά μας, γιατί φεύγει ο κόσμος, γιατί ο νέος δεν έχει χώρο, δεν έχει θέση εργασίας για να επιβιώσει. Έτσι είναι τα πράγματα ακριβώς και το ίδιο συμβαίνει και εδώ στην Αγριτική Φλόρινα. Κύριε Μαυρίδη, έχει διαπιστωθεί και το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, σαν σοβαρός δημοσιογράφος που είστε,
ότι οι νέοι σήμερα της Ελλάδος δεν κάθονται στην Ελλάδα. Λίγοι είναι αυτοί, ας πάρουμε παράδειγμα αυτό που έχει γίνει viral το τελευταίο καιρό με τους ανθρώπους που κάνουν delivery σε καταστήματα εστίασης. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι και όχι μόνο με ένα αλλά με δύο και με τρία πτυχία και με τα πτυχιακά. Είναι ντροπή που το λέμε αυτό, είναι ξεφτύλα. Κανονικά δεν έπρεπε να το λέγανε ούτε στις ειδήσεις, πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι μας και να κοκκινίζουμε. Δυστυχώς όμως ντρέπεται ο απλός λαός, αλλά δεν ντρέπονται οι κυβερνώντες που έχουν φτάσει την κατάσταση εδώ που τη φτάσανε. Και βεβαίως έχει, έχει ρημάξει και ο πρωτογενής τομέας, η πρωτογενής παραγωγή. Κάποτε ο αγρότης των περιοχών μας ήταν αυτός ο οποίος συνεισέφερε και στο εισόδημα των καταστημάτων της πόλης. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τα προστοζήν για αυτούς. Πόσο μάλλον να βγουν στην αγορά και αυτοί για να συνεισφέρουν το βαλάντιό τους. Και τα χειρότερα δυστυχώς είναι μπροστά μας, καθώς όλα λένε ότι ο χειμώνας που έρχεται είναι πολύ δύσκολος. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και από πλευράς παγωνιάς και μιλάω ειδικά για εδώ για τη Φλόρινα. Εκεί στη Φλόρινα το ξέρετε καλά αυτό. Είναι δυνατή, το βιώνουμε. Κάποτε ο Μητροπολίτης μας είχε πει ότι η Φλόρινα έχει 6 μήνες χειμώνα και 6 μήνες βαρύ χειμώνα. Το είχε πει χαριτολογώντας κάπου, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι κυβερνώντες λοιπόν, γιατί εστιάζουν συνέχεια στους κυβερνώντες, γιατί αυτοί πρέπει να πάρουν μια κεντρική απόφαση και να καταλάβουν κάποτε ότι αυτά που τους λέμε, τα προβλήματα που τους λέμε, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε έτσι απλά και μόνο για να κάνουμε κουβέντα ή να τους δώσουμε κάποια για υπομνήματα και κάποια χαρτιά. Είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε και αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πρέπει να καταλάβουν ότι όσοι μείναμε σε αυτές τις λεγόμενες ακριτικές περιοχές, μείναμε επειδή θέλουμε να ζήσουμε και να ζήσουμε στην περιοχή μας, αγαπάμε την περιοχή μας, αλλά και εκτός των άλλων τώρα βρισκόμαστε και σε μια ηλικία που και να θέλουμε να φύγουμε δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Οι νέοι έχουν φύγει και πολύ καλά κάνανε και να βρουν δουλειά για να κάνουν τις οικογένειές τους, να βρουν ένα ευπρεπές μεροκάματο και μια αξιόλογη ζωή την οποία δεν βρίσκουν εδώ στην Ελλάδα. Ναι, όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μείναν πίσω, είτε εμείς που έχουμε τις επιχειρήσεις, είτε οι συνταξιούχοι, είτε οι γενιές που είναι ακόμα τώρα στα σχολεία οι νεότερες. Άρα δηλαδή όλοι αυτοί χρήζουν προσοχής από τις πλευράς της πολιτείας. Δυστυχώς την προσοχή αυτή δεν τη βλέπουμε. Ένα χτύπημα στην πλάτη προεκλογικά δεν λέει κάτι, ούτε λύνει προβλήματα. Σαφώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι να ευχηθώ τώρα, καλές δουλειές. Καλές δουλειές λοιπόν, κουράγιο, δύναμη και το μήνυμα, αυτό που και το μήνυμα προς τους καταναλωτές. Να ευχηθείτε και το ευχόμαστε και εμείς είναι καταρχήν υγεία σε όλο τον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός δεν έχει σταματήσει και υπάρχει ακόμα. Υγεία λοιπόν σε όλο τον κόσμο, να είναι όλοι γεροί και δυνατοί και να έχουμε και λίγη πίστη στο Θεό παραπάνω. Για να κάνει και αυτός με τη σειρά του να φροντίσει τα προβλήματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδελμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Στο κατάστημα Bijou Bijou θα βρείτε την ολοκληρωμένη συλλογή Oxette και Loisir αποκλειστικά για την πόλη της Κοζάνης. flashpavlatv.gr Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Θα αλλάξουμε θέμα κυρίες και κύριοι και θα πάμε σε μια ιστορική αναφορά καθώς μιλούμε για μια μαρτυρική κοινότητα. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω στην δύσκολη περίοδο της γερμανικής κατοχής. Θα κουβεντιάσουμε για την δημοσίευση, αν θέλετε την έκδοση ενός νέου βιβλίου που αναφέρεται στην μαρτυρική
την τελευταία κατά σειρά, τρίτη κατά σειρά μαρτυρική κοινότητα της Ερμακιάς του Δήμου της Εορδαίας. Η Ερμακιά λοιπόν ένας μαρτυρικός τόπος από την λύθη στη μνήμη και στην αναγνώριση. Και επειδή μιλούμε για αναγνώριση που προσφάτως έγινε, θα πάμε να συνδεθούμε με την συγγραφέα του πονήματος αυτού που μόλις σας ανέφερα για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Θέλω, κυρία Τριανταφυλιά Σουχάμβλη, ναι, ακριβώς, έχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη, να μου πείτε για το πόνημά σας, για αυτήν την έκδοση, για αυτό το βιβλίο που αναφέρεται στην μαρτυρική κοινότητα της Ερμακιάς. Πολύ ευχαρίστω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ερμακιά σήμερα είναι ένα μικρό χωριό, γραφικό βέβαια, φυθεατρικά χτισμένο στους πρόποδες του Βερμίου, σε υψόμετρο 1017 μέτρα. Τα πρώτα σημεία ζωής δίνει με την ανέβρεση ενός μαρμάρινου ανάγλυφου, μιας γυναίκας με το όνομα Ολυμπιάδα, η οποία κρατάει ένα μωρό στο δεξί της χέρι και χρονολογείται από το 2ο με 3ο π.Χ. αιώνα. Το περιεχόμενο του βιβλίου μου συντάχθηκε με την μορφή εργασίας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Οι σπουδές μου ήταν στην ιστορία, ανθρωπολογία και πολιτισμό της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό είναι μια απόπειρα συλλογής και επεξεργασίας τόσο γραπτού όσο και προφορικού υλικού για την ιστορική πορεία του μαρτυρικού αυτού χωριού της Ερμακιάς. Υλικό που απουσίαζε μέχρι σήμερα από τη βιβλιογραφία. Και νομίζω ότι θα συλλέξατε και στοιχεία που χάνονται καθώς οι μνήμες λιγοστεύουν. Οι άνθρωποι που έζησαν γεγονότα φεύγουν από αυτόν τον μάταιο κόσμο και άρα χάνονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα που εσείς καταγράψατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αρκετοί από τους πληροφορητές μου έχουν φύγει από τη ζωή σήμερα που συζητάμε. Για αυτή την προσπάθεια επιχειρήθηκε η αναζήτηση τεκμηρίων της ιστορικής διαδρομής της Ερμακιάς, έτσι ώστε να δειχτεί η πολιτισμική της ταυτότητα με την αναζήτηση διαφόρων γεωγραφικών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων που επηρέασαν την πορεία του χωριού στον χρόνο, την καταστροφή του από τους Γερμανούς και φυσικά τις συνέπειες στη μετέπειτα εξέλιξη και τη ζωή των κατοίκων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων μελετήθηκαν, όπως είπατε και εσείς, ποικίλες γραπτές πηγές, περιοδικά, εφημερίδες, αρχαιακό υλικό, βιβλιογραφικό και ηλεκτρονικό, και χρησιμοποιήθηκε επίσης ανέκδοτο υλικό από τα αρχεία του Δημοτικού Σχολείου αλλά και της κοινότητας της Ερμακιάς. Μιλούμε για τουλάχιστον την περίοδο της κατοχής για τα θύματα από την γερμανική αυτή θηριωδία, την κατοχή, περισσότερο από 64 κατοίκους της κοινότητας αυτής. Ναι, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, σε αυτό που μου λέτε, γιατί βέβαια στην αρχή το βιβλίο έχει μία ιστορική διαδρομή για να μπορέσει ο αναγνώστης να γνωρίσει τι είναι το χωριό, έτσι, πώς βρίσκεται, με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι, η ονοματολογία του κλπ. Το μεγαλύτερο μέρος όμως είναι η καταστροφή της Ερμακιάς με την δολοφονία 65 άμαχων κατοίκων της, την πυρπόληση από τους Γερμανούς και τους Έλληνες συνεργάτες της, και όπως ήδη ξέρετε από τις εκδηλώσεις που κάνουμε στις 6, 8, 10 και στις 28 Μαρτίου όπως και στις 22 Απριλίου του 1944 υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολλές κακουχίες. Ουσιαστικά μας συστήνεται την Ερμακιά στον χρόνο, την ύπαρξη του χωριού, τις ιστορικές της καταβολές, αλλά κυρίως, όπως είπατε, εκτεταμένη είναι η αναφορά σε ό,τι αφορά τα ιστορικά γεγονότα της περίοδου της κατοχής. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται ένα παρόμοιο επιχείρημα και η αξία του έγκυται κυρίως στο ότι
καταγράφονται και διαφυλάσσονται οι μνήμες ανθρώπων για την περίοδο που στιγμάτισε όσο καμία άλλη την πορεία της Ερμαγιάς και στη συλλογική μνήμη των κατοίκων της. Και στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου είναι η προσπάθεια για την ανάδειξη του χωριού ως μαρτυρικό, οι ενέργειες που έγιναν, οι εκδηλώσεις μέχρι να επιτευχθεί στις 2 Απριλίου του 2018 τελικά ο χαρακτηρισμός του ως η τρίτη μαρτυρική κοινότητα του Δήμου Εορδέας. Στο σήμερα έχουμε αναφορές, το λέω αυτό για να σας ρωτήσω αν μας θλίβει το σήμερα σε σχέση με την διαδρομή αυτού του χωριού μέσα στον χρόνο, που είχε και ένδοξες στιγμές με τους ξακοστούς πετράδες και την ανάπτυξη του χωριού, που είχε και πολύ περισσότερους κατοίκους. Επί το πλείστον αναφέρομαι στο παρελθόν και σε όλα όσα αναφέρατε εσείς, γιατί καλό θα ήταν να μάθουν οι καινούργιες γενιές, που πιθανόν πολλά νέα παιδιά δεν γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους. Είναι μια συγγραφική απόπειρα να συμβάλλω και εγώ στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και όχι μόνο της Ερμακιάς, αλλά γενικά της Εορδέας. Το δώσατε το βιβλίο ως πρώτη κίνηση δημοσιοποίησης στον πρώτο πολίτη, στον Δήμαρχο της Εορδέας, τον Παναγιώτο Πλακετά. Τι συμβολίζει αυτό ως κίνηση? Μα σας είπα και προηγουμένως, είναι πάρα πολύ, σαν εκπαιδευτικός καταρχάς, έτσι να πω και το επάγγελμά μου, είναι πολύ σημαντικό η νέα γενιά να γνωρίζει την ιστορία του τόπου τους. Και από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε φυσικά καλύτερα, παρά από τον Δήμαρχο της περιοχής μας. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και μερικούς ακόμη? Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στη την προσπάθειά μου για να εκδοθεί ένα ιστορικά τεκμηριωμένο βιβλίο. Καταρχάς, τον επιβλέποντα καθηγητή μου, τον κύριο τον δόκτωρα Δορδανάο, Στράτος Δορδανάς, την φιλόλογο και φίλη Ασπασία, την Αναστασία, την Νατάσα Τηγιανίτση, η οποία επιμελήθηκε και το βιβλίο, καθώς και τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Μαμαλίγκα, που ικανογράφησε το εξώφυλλο. Εννοείται όλους τους υπόλοιπους, όπως τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο Μαναδί, που έθεσε στη διάθεσή μου τα βιβλία της Ιεράς Μονής του Κοσμάτου Ετωλού, τον εκδότη μας Κοσμά Πουγαρίδη, που μου επέτρεψε την πρόσβαση στην προσωπική του συλλογή από έντυπο υλικό της εποχής, ξεχωριστές ευχαριστίες στον εκδότη μου Γιάννη Βράιλα και τον εκδοτικό οίκο ΜΟΒ για το όμορφο αποτέλεσμα της δουλειάς μου. Λέω να σας το δείξω και λιγάκι να δείτε τι όμορφο πραγματικά που είναι. Οφείλω όμως πραγματικά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο σύζυγό μου Δημήτρη Σεοκελάρη, πρόεδρο της Ερμακιάς, και στους συγχωριανούς του. Με πολύ μεγάλη προθυμία πραγματικά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου και μου έδειξαν με πολύ εμπιστοσύνη τις αναμνήσεις τους, με σκοπό να διασωθούν οι μνήμες και να αναδειχθούν άγνωστες πτυχές της ιστορίας του χωριού και της καταστροφής του, έτσι, και φυσικά την δολοφονία τόσων ανθρώπων. Τελευταίο ερώτημα και να κλείσουμε με αυτό. Πού το βρίσκει κανείς το βιβλίο? Ναι, το βιβλίο, εκτός το ότι έχω πάρει αρκετά αντίτυπα εγώ, υπάρχουν μόνο σε αθηναϊκά βιβλιοπωλεία, όπως η Πολιτεία, η Ανός, Πατάκης Πρωτοπορία, και διαδικτυακά μπορεί να κάποιος να το ζητήσει το βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Μέσα στις πολλές ευχαριστίες μου, έτσι που έλεγα προηγουμένως, οφείλω και σε εσάς. Ναι, ας το αφήσουμε. Πολλά ευχαριστώ. Ας το αφήσουμε αυτό, δεν κάναμε τίποτα. Ευχαριστώ για εσάς που με καλέσατε και μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για την πρώτη μου συγγραφική απόπειρα, να συμβάλλω κι εγώ στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας. Καλό τάξιδο, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.